Είναι γεγονός πως ξεκινάει η ανάρτηση για το κτηματολόγιο για Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Αν είστε λοιπόν κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Άρτας, Πρέβεζας, Υπήρου και περιφερειακής ενότητας Λευκάδας, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνετε και θα μας τα επικαιροποιήσει ο κύριος Τσαβδάρογλου από το κτηματολόγιο που πάντα εδώ μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα δεδομένα όταν το χρειαζόμαστε. Έχω την εντύπωση, αφού τον καλησπέρισω. Καλό απόγευμα, κύριε Τσαβδάρογλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Όλα καλά. Χαίρομαι. Πάμε για ανάρτηση. Πάμε για ανάρτηση. Έχω την εντύπωση ότι είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, έτσι δεν είναι, κύριε Τσαβδάρογλου? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Θέλω λίγο είναι να... το τελευταίο στάδιο. Ναι. Παρακαλώ, πάρτε το εσείς και πείτε μας. Λοιπόν, είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική μας ιδιοκτησία στο κτηματολόγιο. Γι' αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Προηγουμένως, θα πρέπει να πω, και το αναφέρατε ήδη, ότι μιλήσαμε και κάναμε την προανάρτηση, που ήταν μια εσωτερική διαδικασία η οποία βοήθησε πάρα πολύ τους πολίτες, έτσι ώστε να διορθώσουμε, χωρίς όμως ενστάσεις, χωρίς αν θέλετε δημοσιοποίηση κάποιων πραγμάτων, να διορθώσουμε όποιες ατέλειες υπήρχαν μέχρι αυτό το στάδιο. Πήγε πάρα πολύ καλά η προανάρτηση και στις τρεις περιοχές, και στην Πρέβεζα και στην Άρτα και στη Λευκάδα, και ερχόμαστε τώρα βεβαίως με κάποια καθυστέρηση στην ανάρτηση, που είναι αν θέλετε και το πιο σημαντικό. Γιατί πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος και να διορθωθούν τα όποια σφάλματα εξακολουθούν και υπάρχουν, γιατί στις επόμενες φάσεις πια θα είναι χρονοβόρες και δαπανηρές οι διαδικασίες της όποιας διόρθωσης. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν πάμε σε αυτό το τελευταίο στάδιο που είναι η ανάρτηση. Η ανάρτηση λοιπόν ξεκινάει στις 14 Ιουνίου. Για τους μεν κατοίκους εσωτερικού κρατάει 2 μήνες, δηλαδή 14 Ιουνίου με 16 Αυγούστου. Και για τους κατοίκους εξωτερικού κρατάει 4 μήνες, που είναι δηλαδή από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου του 2022. Πάντα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα τέλος το οποίο πρέπει να πληρώνει ο πολίτης, το οποίο είναι της τάξης του 5 ευρώ. Αυτό όμως είναι ούτως ή άλλως ένα δεδομένο που ισχύει εδώ και 30 χρόνια που γίνεται το κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε, κύριε Κουνιάκη, από το εξής. Πώς γίνεται η ανάρτηση? Να θυμηθούμε ότι στην προανάρτηση είχαμε τη δυνατότητα οι πολίτες με τους κωδικούς τάξης NET να μπούμε στην εφαρμογή του κτηματολογίου και να βρούμε το ακίνητό μας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνεται και τώρα. Μάλιστα. Αφενός μεν υπάρχουν στο τοπικό γραφείο είτε της Λευκάδας, είτε της Πρέβεζας, είτε της Άρτας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ηλεκτρονικά ο πολίτης από το σπίτι του με τους κωδικούς του μπαίνει και βλέπει, ας πούμε, τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Τι βλέπει πρώτα απ' όλα? Πρώτα απ' όλα βλέπει τα στοιχεία του, αν είναι σωστά ή όχι. Αν υπάρχουν κάποιες διορθώσεις στη διεύθυνση της κατοικίας, στο πατρόνυμο ή οπουδήποτε, επιλέγει την επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στην εφαρμογή και διορθώνει. Άρα κλείνει το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο και αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων. Ναι. Από εκεί και πέρα μετά έχει να δει 2 πράγματα. Το πρώτο είναι το απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα, το οποίο περιλαμβάνει όλα μας τα στοιχεία, τα στοιχεία του τίτλου, τα στοιχεία του δικαιώματος, αν είναι υψηλή κυριότητα, επικαρπία και όλα τα σχετικά νομικά περιγραφικά στοιχεία, και πληροφορίες για τους συνδιοκτήτες και ό,τι άλλες διεκδικήσεις υπάρχουν. Αυτό λοιπόν αναφέρονται, αν θέλετε, στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα. Το δεύτερο στοιχείο είναι το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος. Εκεί λοιπόν τι βλέπει? Βλέπει ένα απόσπασμα χάρτη στο οποίο έχουμε τη θέση του γεωτομαχίου, το σχήμα του και τα όρια και το εμβαδόν. Βέβαια πάντα με μια αποδεκτή απόκληση, την οποία την σημειώνει στο τέλος της σελίδας. Έτσι λοιπόν ο πολίτης έχει την δυνατότητα να δει και τα περιγραφικά στοιχεία και τα χωρικά του ακινήτου, το οποίο έχει στην κυριότητά του.
Μάλιστα. Εάν λοιπόν είναι σωστά όλα αυτά τα στοιχεία, βεβαίως κύριε Κουνιάκη δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Λέει οκ, τελειώσαμε, προχωράμε στο επόμενο μας στάδιο. Εάν έχει κάποια αντίρρηση για όλα αυτά, θα σας ρωτώ, έχει τη δυνατότητα, μπράβο, μέσα από την εφαρμογή να κάνει την αίτηση, που είναι η, να υποβάλει την αίτηση διόρθωσης. Η αίτηση διόρθωσης μπορεί να είναι μια απλή αίτηση διόρθωσης πρόδειλου σφάλματος, δηλαδή το πάτρο όνομα, το έτσι, το αλλιώς, η οποία αίτηση δεν χρειάζεται τέλος, γίνεται ατελώς και είναι, αν θέλετε, μια εύκολη διαδικασία. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να κάνει, αν έχουμε μια διαφορά στο εμβαδόν, μια διαφορά στη θέση του γεωτεμαχίου ή στις διαστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, τότε πλέον η αίτηση διόρθωσης παύλα ένσταση είναι ένα κείμενο το οποίο υποβάλλει ο πολίτης, το παραλαμβάνουμε, το επεξεργαζόμαστε και εισηγούμαστε στην Επιτροπή των Ενστάσεων το θετικό ή το αρνητικό σύμφωνα με, με το αίτημα που έχει υποβάλει ο πολίτης. Αυτή είναι συνολικά όλη η διαδικασία εφόσον βρούμε το ακίνητο. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην το βρούμε. Τι σημαίνει τώρα να μην το βρούμε? Ακριβώς, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτον, μπορεί να μην έχουμε υποβάλει δήλωση για αυτό το ακίνητο, να μην το θυμόμαστε καλά, οπότε είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υποβάλουμε δήλωση εκείνη τη στιγμή, να βρούμε το, να πάμε ή να την υποβάλουμε ηλεκτρονικά, όπως το έχουμε αναφέρει εδώ και περίπου 3 χρόνια, ότι υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση του πολίτη, ή να έχει απορριφθεί το αίτημα η δήλωση του πολίτη. Τι σημαίνει να έχει απορριφθεί? Παράδειγμα, να ήταν να υποβάλω 2 δικαιολογητικά, το ε9 και η ένορκη βεβαίωση, εάν πρόκειται για χρησικτησία, και να παρέλειψα να υποβάλω το ε9. Τότε τι σημαίνει? Θα πρέπει να πάω στο γραφείο, να κλείσω ραντεβού, να μου πούνε ότι εδώ, αγαπητέ μου, δεν έχετε υποβάλει το ε9. Φέρτε μας ή στείλτε το μας ψηφιακά το ε9 και κλείνει η υπόθεση. Και κλείνει η υπόθεση και έτσι ο πολίτης συνολικά αποκτάει την δυνατότητα να έχει το ακίνητό του με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η άλλη περίπτωση είναι να έχει απορριφθεί γιατί δεν εντοπίστηκε το ακίνητο. Μάλιστα. Τότε θα πρέπει ο πολίτης να κάνει, να βρει με έναν τρόπο να υποβάλει ένα διάγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει εμάς να το εντοπίσουμε το ακίνητο. Έτσι λοιπόν, με κάποιον τρόπο και στις 2 αυτές περιπτώσεις πρέπει ο πολίτης να έρθει σε επικοινωνία με το γραφείο. Είτε στην Άρτα, είτε στην Πρέβεζα, είτε στη Λευκάδα, δεν έχει σημασία ποιο θα επιλέξει, όποιο είναι το πιο κοντινό του. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, είτε έχω απορίες, είτε θέλω επιπλέον πληροφορίες, υπάρχουν τα τρία γραφεία κτηματογράφησης, στην Άρτα, στην Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Τα τηλέφωνα τους είναι γνωστά στο κτηματολόγιο.gr, που μπορεί και τηλεφωνικά να κλείσει το ραντεβού ή να πάρει πληροφορίες. Με αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι ο πολίτης μπορεί να ολοκληρώσει όλα τα σχετικά που χρειάζονται, έτσι ώστε να πάμε στην ολοκληρωμένη κυριότητά του. Μάλιστα. Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω, κύριε Κουνιάκη, είναι το εξής. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε τη δυνατότητα του άγνωστου ιδιοκτήτη, γιατί θα πρέπει να σας αναφέρω εδώ, να κάνω μια παρένθεση και να σας αναφέρω, παρότι πήγαμε πάρα πολύ καλά σήμερα, οι δείκτες μας δεν είναι τόσο καλοί. Γιατί? Στη Λευκάδα, παράδειγμα, που αν θέλετε και οι αξίες γης είναι μεγάλες, έχουμε ένα 19% των ακινήτων, ναι, τα οποία είτε δεν έχουν δηλωθεί, είτε έχουν απορριφθεί, είτε δεν έχουν εντοπιστεί. Πού οφείλεται αυτό? Θέλω είναι να πω ότι επειδή είναι μεγάλο το ποσοστό, λοιπόν, απλά επειδή είναι λίγο προβληματική η περιοχή η Λευκάδα, αν το λέω καλά. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που υπάρχουν, κύριε Τσαβδάραγλου. Όχι, γιατί ακόμα σας... Καταρχήν θα ήθελα λίγο να το αποδεσμεύσουμε από το δασικό. Ωραία. Δεν έχουμε θέμα με τα δασικά εμείς. Ωραία. Ασχολιόμαστε με την ιδιοκτησία. Κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τη διεύθυνση δασών. Ο χαρακτήρας σχετίζεται με το δάσος ή όχι, δεν σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό στη Λευκάδα. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Απλώς
για κάποιο λόγο, παράδειγμα, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που στο Μεγανήσι, στο θαλάσσιο μέτωπο του Μεγανησίου, υπάρχουν ιδιοκτησίες με άγνωστο ιδιοκτήτη. Μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να το εξηγήσω ειλικρινά. Όπως επίσης υπάρχουν ιδιοκτησίες στις οποίες, οι οποίες έχουν απορριφθεί λόγω μη θεμελίωσης. Δηλαδή λείπει κάποιο από τα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκομίσει ο πολίτης ή δεν έχει εντοπιστεί. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και αν θέλετε η ανάρτηση, πέρα από το ότι όπως αναφέραμε είναι η διαδικασία ελέγχου, η τελευταία διαδικασία ελέγχου, είναι και η πολύ σημαντική διαδικασία για να ενεργοποιήσουμε αυτό το 19% στη Λευκάδα, το 16% στην Πρέβεζα και το 23% στην Άρτα, το οποίο είτε δεν έχει δηλώσει την ιδιοκτησία του, είτε τον έχουμε απορρίψει, είτε δεν τον έχουμε εντοπίσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι από αυτό, από αυτό το βήμα που μου δίνετε κύριε Κουνιάκη, κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να απευθυνθούμε, γιατί είναι αν θέλετε η τελευταία φορά που θα το κάνουμε, γιατί μετά οι διαδικασίες θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω για ποιο λόγο να μην έχουν δηλωθεί, κύριε Τσαβδάραγλου, για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια θεωρητική σκοπιμότητα σε αυτό? Ως καμία απολύτως. Και θα σας έλεγα ότι, και το ξέρετε πολύ καλά, αν το κομμάτι της επικοινωνίας δεν πήγαινε καλά μέχρι τώρα, θα έλεγα ναι, δεν πήγαμε καλά. Νομίζω ότι το κομμάτι της επικοινωνίας πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και εμείς σαν κοινοπραξία, αλλά και το κτηματολόγιο δούλεψε στην κατεύθυνση της επικοινωνίας. Οι πολίτες έχουν ενημερωθεί, όλοι. Ίσως είναι κάποιοι που είναι στο εξωτερικό, στη Λευκάδα ειδικά, να έχουμε ένα 19%, είναι το που φαίνεται περίεργο. Έτσι, ειλικρινά μου φαίνεται περίεργο, αλλά ωστόσο έχουμε το χρόνο, έχουμε αυτούς τους μήνες μπροστά μας και μετά την ανάρτηση βεβαίως έχει το δικαίωμα ο πολίτης να υποβάλει δήλωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που είναι καλοκαίρι και τώρα που αν θέλετε και ο κόσμος έρχεται στην Ελλάδα να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί με αυτά τα δικαιολογητικά που δεν είναι και δύσκολα και να υποβάλει τη δήλωσή του και να έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε ότι αν δεν δηλωθεί στο κτηματολόγιο δεν μπορεί ούτε να απολυθεί, ούτε να μεταβιβαστεί, ούτε να διαχειριστεί. Γενικώς η διαχείριση ενός ακινήτου χωρίς την ένταξή του στο κτηματολόγιο είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πληροφορίες αυτές οι οποίες λέτε, νομίζω ότι είναι χρήσιμες και νιώθω ότι είναι ίσως και η τελευταία φορά όπου δίνεται αυτή η ευκαιρία με αυτή την απλή διαδικασία. Γιατί αμέσως μετά θα είναι μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία. Οπότε λοιπόν όσοι μας ακούν, να σε επικοινωνήσουν, να σε βρουν και να σε δώσουν πληροφορία για να περάσετε σε αυτό το τελικό στάδιο, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά. Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Κουνιάκη, και ένα τελευταίο. Δεν αφορά τη Λευκάδα, αφορά την Άρτα, κυρίως την Άρτα και λιγότερο την Πρέβεζα. Στους δασοθέντες, στους αγρούς εκεί, όσοι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, μπορούν να έρθουν στο γραφείο της κτηματογράφησης της Άρτας κυρίως και να επισπεύσουν αυτή τη διαδικασία της δήλωσης. Γιατί ο νόμος τους το επιτρέπει πλέον να δηλώσουν τους δασοθέντες αγρούς. Και μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τους έδωσε η πολιτεία το δικαίωμα και να τους δηλώσουν και να αποκτήσουν την κυριότητα στους δασοθέντες αγρούς, γιατί για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να το είχε εγκαταλείψει ο πολίτης και δασώθηκε, του δίνει σήμερα το δικαίωμα η πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα. Κυρίως απευθύνομαι στους πολίτες που είναι στην περιφερειακή ενότητα Άρτας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα βεβαίως ισχύει και για τις τρεις περιοχές το δικαίωμα για όλες τις άλλες περιπτώσεις όπως σας περιέγραψα και σας ανέφερα πριν. Ωραία. Για περισσότερες πάντα πληροφορίες οι φίλοι ακροατές καλούν στα τηλέφωνα του κτηματολογίου στην περιφερειακή ενότητα Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας για εξειδίκευση των πληροφοριών. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσουμε και Ζαδόλου μου, τα πάτε πολύ κατανοητά, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Δεν ξέρω αν κάτι παραλείψαμε. Νομίζω ότι είμαστε στη διάθεση των πολιτών από τις 14 Ιουνίου. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες συνεργατών μας σε κάθε γραφείο. Ήδη έχουμε κάνει την εκπαίδευση σε όλα τα ζητήματα της ανάρτησης.
την ολοκληρώνουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι στην Πρέβεζα. Ήμουν μέχρι τώρα στη Λευκάδα, έχω έρθει στην Πρέβεζα. Συνεχίζεται η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επαγγελματιών, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένοι οι επαγγελματίες, μηχανικοί και νομικοί, που ασχολούνται με το κτηματολόγιο, έτσι ώστε πλάι να ολοκληρώσουμε το κτηματολόγιο σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ήταν χρήσιμη και ό,τι χρειαστεί βεβαίως εδώ είμαστε για να τα λέμε και να τα συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουνιάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, για χαρά. Λοιπόν, νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία του κύριου Σαφδάρου από το κτηματολόγιο, για τη δική σας βεβαίως ενημέρωση.